να πω, ρε παιδιά, ειλικρινά, τι να πω. Να πω ότι η καριέρα μου έφτασε στο απόγειό της. Θα το πω. Είναι ξεκάθαρο. Ενηλικιώθηκες. Ναι, φίλε, με φίλε, δεν μεγαλώσαμε. Καταρχήν, να πούμε για την πλειοψηφία από εσάς που δεν κατάλαβε τι είναι το unboxing σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε προϊόντα της Nerf. Και μπράβο, δείξε εδώ. Αυτά τα έχουμε κάνει σε ξεχωριστό επεισόδιο όπου μπορείτε να τα βρείτε στα παλιότερα unboxing. Είναι τα laser ops, τα οποία δεν εκτοξεύουν βελάκια, εκτοξεύουν laser. Laser. Ναι, είναι για virtual reality φάση. Πολύ τίμιο. Είναι laser tag χωρίς να χρειάζεσαι στολή. Nice. Ας κάνουμε κάτι physical σήμερα. Ξεκινάμε με ένα καινούριο μοντιουλουσάκι. Η σειρά modules της Nerf είναι αυτή που είναι διάφορα πράγματα τα οποία είναι interchangeable. Μπορείς να το βγάλεις από το ένα, να το βάλεις στο άλλο κλπ. Και το οποίο είναι διάφανο. Ξέρετε, οι πιστοί αυτής της σειράς, ξέρετε την αγάπη που έχω για γενικά μηχανισμούς οι οποίοι είναι exposed. Βλέπε 3D printers, βλέπε το 3D engraver που είχαμε κάνει παλιά. Κάθε φορά που μου φέρεις ένα προϊόν που οι μηχανισμοί του φαίνονται. Λοιπόν, είναι ηλεκτρικό, φίλε, προφανώς, γιατί βλέπω εδώ τσιπάκι. Καταρχήν! Έχει μπαταρίες έτοιμες. Οι οποίες είναι included μέσα. Πόντι! Φίλε, κοίτα, κοίτα τι ωραίο. Εδώ πέρα. Ουχ! Πω, τι τέλειο που είναι αυτό, και εμένα μου αρέσουν τα διάφανα. Φίλε, μπορώ να το βλέπω όλη μέρα αυτό, έτσι. Γεμιστήρα σκουμπώνει στο πλάι. Λοιπόν, αυτό στρογγυλό τι είναι. Α, έλα, ρε, ναι, είναι έξτρα τέτοιο. Ράιφλ. Έξτρα μπάρλ. Φίλε, μη γελάς, έχει ράιφλινγκ μέσα. Όντως. Ναι. Yeah. Όπως λέγαμε πριν για modules, εδώ πέρα ας πούμε μπορείς να κουμπώσεις και ένα κοντάκιο μετά του επανατατικού ελατηρίου, έτσι λέγεται, δεν ξέρω. Wow, τι είπε. Λοιπόν, γιομίζουμε. Ω, ναι. Ω, ναι. Ναι. Είναι πάρα πολύ cool. Ναι, ρε φίλε. Είναι διαθόρυβο, ε. Περίμενε, γιατί νομίζω ότι κατάλαβα τι είναι ο διακόπτης. Βλέπω κάτι λεντοκαταστάσεις εδώ πέρα. Μετά από εκτενείς δοκιμές, και όταν λέω εκτενείς δοκιμές, ο φίλος ηχολήπτης ψύχος απλά το βρήκε. Το βρήκαμε και. Yeah! Μου αρέσει που είναι οι ίδιες μπαταρίες. Όταν ανάβεις το μοτεράκι, κάνει λίγο dim το φως. Ναι, είναι φοβερό. Έχει σημασία όμως, φίλε. Είναι ωραίο, είναι cool. Είναι για stealth co-op night warfare για να σε βρίσκουν τα συντρόφια. Ε, παιδιά, πιου πιου πιου, εδώ είμαι. Τιου, 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 τιου. Next, νούμερο 2! Now that's what I'm talking about! Πες να είναι και το πιο μεγάλο κουτί Nerf που έχω δει μέχρι στιγμής από συσκευασίες. Είναι τη σειρά Zombie Strike, όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τα διάφορα, ξέρεις, λίγο πιο DIY looking κομμάτια του. Καταρχήν, βλέπω δύο γεμιστήρες και χαίρομαι, μπράβο. Όλα αυτά. Ωραία. Έλα, παιδιά. Αυτό το είχε μαζί. Ναι! Είναι companion piece. Πρόσεξε τι είναι, φίλε Νάσκαρη. Είναι. Να το. Ναι, ρε φίλε. Το κοντάκιο μετά το επανατατικό ελατηρίο είναι εκεί μετά. Του backup weapon. Λοιπόν, αυτό. Τι είναι. Αυτό είναι το σκόπευτρο, παύλο στόχαστο. Και τότε αυτό τι είναι. Αυτό είναι η κάνη. Η κάνη είναι αυτό. Κοίτα ρε φίλε. Έχει τρύπα. Yeah. Yeah. Έχουμε και έναν tactical light. Φακουδάκι. Το οποίο, πρόσεξε, είναι και καλά φτιαγμένο, λες και είναι από λαβή κατσαβιδιού. Έχουν πάρει λαβή κατσαβιδιού. Ναι. Να, δεν το βλέπεις, είναι σαν κατσαβίδι. Ναι. Είναι όλα, ρε παιδί μου, φάση DIY. Και καλά scavenger, ναι, 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 ναι. Βλέπεις, έχουν ένα γαλλικό κλειδί εδώ πέρα. Άλλο ένα εδώ. Το θυμάμαι αυτό που το κάνεις όλα, ναι, τα Zombie, ναι. Strike. Γιατί είναι post apocalyptic. Exactly. Yeah. Ο φακός μπαίνει στο κάτω tactical rail. Μ' αρέσει, έχεις αρχίσει και αποκτάς και εσύ εμπειρία, φίλε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς αυτό πάει στο tactical rail, έτσι. Ναι. Κοίτα το σκόπευτρο πόσο DIY είναι. Είναι και καλά τέσσερις βίδες που ξέρεις. Τις έχουν τουικάρει, ρε παιδί μου, τέτοια. Εντάξει, ναι. Αυτή λοιπόν είναι στη λεπτομέρεια. Είναι που μας αρέσει. Τα nerf, ρε φίλε. Okay. Wow. Και. Εφεδρικός γεμιστήρας μπαίνει εδώ. Και πάμε για το κούμπομά μας. Από ό,τι θυμάμαι. Έκανε για αυτό έτσι. Φίλε. Εντάξει, φάση carabine repeater από Red Dead. Όλοι το ξέρουμε, Lancaster. Ω, το lever action. Παρεμπιπτόντως, έχω κι εγώ ένα Zombie Strike lever action που δεν είναι το συγκεκριμένο. Αυτό είναι το καλύτερο και πιο σφιχτό lever action που έχω πετύχει μέχρι στιγμή σε Nerf. Και φεύγουν και σαν διάολο. Φεύγουν, δεν ξέρω, με φοβερή. Φεύγουν με καλή ταχύτητα, πολύ δυνατό το ελατηριάκι. Like. Και όταν η κατάσταση είναι έξτρα απελπιστική.
Ευχαριστώ λοιπόν. Μ' αρέσει, είναι μεγάλο, είναι τίμιο το ανιψάκι και όταν λέω το ανιψάκι εννοώ ο Μιχάλης θα ενθουσιαστεί. Αυτό είναι trigger lock, κοίτα. Και σπάει τα τζάμια. Πάρα πολύ καλό. Αυτό μας το ανεβάζει 3 επίπεδα πιο πάνω. Αυτό λοιπόν ήταν το Scravenger και περνάμε στο Rip Chain. Παρεμπιπτόντως, άμα θέλεις, άμα έχεις hardcore μπάντα και ψάχνεις όνομα για τη hardcore μπάντα σου ρε παιδί μου, απλά πήγαινε σε ένα παιχνιδάδικο και δες τη σειρά Zombie Strike της Nerf και απλά πάρε ιδέες. Αυτό σκέφτομαι, και Scravenger θα μπορούσε να είναι και Rip Chain. Ναι, ναι. Yeah, we're Scravenger New York, good night! Ξέρεις, κλασικά τέτοια φάση ρε παιδί μου. Και τώρα αυτοί που περιμένατε, η Rip Chain! Και θα κάνουν όλοι μαζί το Zombie Strike Festival. Ναι, μπράβο, το Zombie Strike Festival! Λοιπόν, Nerf, σου κατεβάζουμε αυτή τη στιγμή τρελές ιδέες για καμπάνια. Βρες μπάντες, άλλαξε τους τα ονόματα, Zombie Strike Festival. Πολύ καλό. Θα κάνουμε Mospit, ρε παιδί μου, και Wall of Death με Nerf. Ξέρεις, θα τους χωρίζει ο τραγουδιστής λοιπόν από εδώ και από εκεί και θα νομίζουν ότι είναι Wall of Death και απλά θα βγάζουν Nerf. Δεν πρέπει να ρίξουν στον άλλο. Λοιπόν, ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε το πρώτο μας bandolier. Όπως βλέπετε εδώ πέρα κυρίες και κύριοι, δεν έχει συναρμολόγηση, δεν έχει τίποτα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και μ' αρέσει όταν τα πράγματα είναι απλά γιατί συνήθως είναι και αξιόπιστα. Μόνο είναι Nerf! Μας βάζει και ζελατίνη, θα ξεκολλάμε τώρα. Γιατί όχι, δεν το περίμενα, αλλά δεν θα πω όχι. Είναι ξεστή, είναι αυτό που είναι. It's fine. Είναι αυτό που ξέρεις, δεν το σκέφτεσαι, αλλά μετά όταν σου λείπει πραγματικά. Νιώθεις την απουσία του. Μ' αρέσει που είναι έτσι τσάνκι. Τι παίζει? Α, ναι, το γέμισμα. Κατάλαβα. Παιδιά, απαραίτητοντος μπορεί να... Όχι, τι time-lapse. Οπότε τώρα δας. Ήμουν σε φάση μα πώς ανοίγει το... Τίποτα, απλά τα κουμπάς. Τόσο απλά. Ναι ρε φίλε. Απλά κάτσε. Κλακ, είναι με μήλο και... Ω, ναι! Και όπως πάντα, κάτσε λίγο να δούμε από τι πράγμα το είναι. Μήπως έχει κανένα lock trigger γι' αυτό. Όχι, απλά ξέρεις, τι είναι αυτό τώρα, ποιος... Α, κοίτα, είναι box cutter! Α, ναι! Το βλέπεις, είναι... Ναι, είναι ένα κοπίδι! Ένα κοπίδι! Αυτό είναι το αγαπημένο πράγμα στα... Αυτά εδώ τι είναι, ρε! Μοιάζει με Μέγενη. Τέτοιο τύπου μηχανισμός. Και όπως και τα υπόλοιπα, βλέπω έχει και ένα tactical rail το οποίο είναι συμβατό. Α, με ό,τι άλλο γουστάρεις. Τώρα πήραμε, ας πούμε, το κατσαβίδι παύλα φακό από το Rip Crawler. Rip Chain. Scravenger. Grave Digger. Μ' αρέσει, μ' αρέσει που είναι compact και καραμπινάτο. Και εντάξει, το όλο άξιο. Μ' αρέσει που κρέμεται αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, γιατί κάθε φορά που κάνεις κλακ-κλακ κάνει ένα μικρό χοροπηδιχτό, κάνει ένα. Μάικης unboxing κυρίες και κύριοι, μέχρι το τέλος του επεισοδίου έτσι έχουμε γίνει, αλλά έτσι μας αρέσει. Άλλωστε δεν είμαστε τώρα, άμα θέλετε ψυχαναγκαστικά clean video, πηγαίνετε τώρα σε κάτι αριδεόβλαπους εκεί πέρα, δεν ξέρω από κάπως τους λένε. Αγαπάμε με Boxfolix παιδιά, σάκαρος. Και τέλος, κρατήσαμε το Elite για το τέλος έτσι να το ομαδοποιήσουμε. Αυτό είναι από την πιο κλασική σειρά της Nerf, την M-Strike Elite, που έχει αναθρέψει γενιές και γενιές κυριολεκτικά εμένα που γουστάρω τα Nerf. Είναι στη φιλοσοφία του Modulus με την έννοια ότι έχει και κοντάκιο και επέκταση κάνεις προσαρμοζόμενα, τα οποία όπως πάντα βγαίνουν από όλα τα Nerf και μπαίνουν σε όλα τα άλλα Nerf τα οποία έχουν παρόμοιες υποδοχές. Για να καταλάβεις τι επιστήμη κάνει Nerf, σου λέει ρε παιδί μου, η εμβέλεια είναι 27 μέτρα για το 40% και το 60% είναι γύρω στα μεταξύ 24 και 27. Ξέρεις τώρα, εμένα θέλω να τα κάνω αυτά. Θέλω να δω πώς θα φαινόταν στο βαλιτσάκι μεταφορά, στο οποίο έχει σχήμα βιολιού φυσικά. Η μαγεία σε αυτά είναι ότι είναι modular. Μπαίνεις, μπορείς να κρατήσεις μόνο τον πυρήνα του, που είναι αυτός. Σφαλιάρα. Nice. Μετά, βάζεις το κοντάκιο, το οποίο είναι και από τα τίμια. Ω, ναι. Κοίτα ρε φίλε. Ναι, ναι. Είναι πιο chunky από τα υπόλοιπα. I like. Ωραίο. Έτσι. Nice. Και η κάνει. Η οποία, παιδιά, παίζει ρόλο στην ακρίβεια. Αλλά κοίταξε, εδώ πέρα είναι πιο ισορροπημένο σε φάση. Το έχεις με μια τέτοια John Wick-άδικη στάση. Με βλέπεις, έτσι. Το πάμε αυτό. Διότι. Ωραία. Όπα. Αυτό. Είναι καταπακτή με το που το σηκώνεις. Ναι, αυτό είναι σε περίπτωση. Έχει την καταπακτή σε περίπτωση. Του τζαμάρι. Πάμε κάτω που είναι και άδειος πλέον ο χώρος. Να κάνουμε ένα ωραίο field test στους 4 εκτοξευτές μας και επιστρέφουμε για τα συμπεράσματα.
Τι θέλετε τώρα να σας πω, πραγματικά, θέλετε να πούμε συμπεράσματα? Υπάρχει λόγος που στον τομέα του εκτοξευτή, ρε φίλε, η Nerf είναι η Nerf και οι υπόλοιποι είναι απλά οι υπόλοιποι, έτσι? Ειδικά με αυτό, πάλι παιδιά, δεν υπάρχει νικητής και χαμένος. Οι ικανότητες εκτόξευσης όλων είναι πάρα πολύ καλές. Αυτό είναι πάρα πολύ αθόρυβο, το οποίο ταιριάζει στο όλο theme του αόρατου και stealthy κλπ. Κλπ. Αυτόματο. Και από εκεί και πέρα, αν θες χειροκίνητους μηχανισμούς, έχουμε μήλος και μπαντολιέρος φέντε με καραμπίνα, pump action, έχουμε lever action τύπου carabine, έχουμε άλλο pump action το οποίο έχει το καλύτερο φτύσιμο γεμιστήρα που έχω δει στη ζωή μου. Αυτό είναι και το πιο ακριβές από την τετράδα. Άμα θες απόσταση και ακρίβεια, θέλεις αυτό. Αν θέλεις κάτι το οποίο να είναι πιο παιχνίδι-παιχνίδι, με διάφορα components. Ναι, μπορεί να τρομάζει τους φίλους σου. Ναι, αυτό είναι κτηνάρι, ρε φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, άμα το δώσει κάποιο πιτσιρικά, αυτό που είναι και μικρότερο σε μέγεθος, θα ψαρώσει πολύ άσχημα. Και αυτό είναι κλασικό pump action αξιόπιστος μηχανισμός. Αυτό είναι το περιεργούλι. Αυτό είναι λίγο, ξέρεις, ο περίεργος της υπόθεσης. Είναι λίγο πιο ιδιαίτερο, αλλά ξέρεις, για το select, ας πούμε, όπως εγώ, αυτό είναι που θα έπαιρνα. Και ίσως να έχει πλάκα για νυχτερινό παιχνίδι. Ναι, αυτό. Δηλαδή, εμείς αυτό το τσεκάραμε τώρα στο φως και λοιπά. Αυτό λέει με full σβηστά φώτα. Link στην περιγραφή, παιδιά, δεν υπάρχει. Θα τα βρείτε στα παιχνιδάδικα. Α, όπως και τα Laser Ops, το Laser Ops και το Laser Ops Pro. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο link στην περιγραφή που έχουμε και το επεισόδιο που παίζουμε Laser Tag με αυτά. Οι εκτοξευτές Nerf βγάζουν τον Ιταλό μέσα μου, το έχεις παρατηρήσει? Ναι, ναι, μπελίσιμο, σαλάμι πικάντο. Και παιδιά, στο επόμενο Mike's Unboxing, το ξέρω ήδη γιατί μας έχει έρθει, θα unboxάρουμε μια νερφάρα που δεν έχεις ξαναδεί στη ζωή σου. Ένα μικρό spoiler, για να το χειριστείς χρειάζεσαι τα δύο σου χέρια, είναι τέτοια φάση. Δεν λέω άλλα, απλά έχετε το νου σας για το επόμενο Mike's Unboxing. Και μέχρι την επόμενη φορά, Mike's Extreme Launch of the Nerf of the Mike's Unboxing Extremely. Actual. Mike's Unboxing. Κλείνω. Ναι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Mike's Unboxing. Μας ήρθε καινούριο Nerf. Δεν υπάρχει εισαγωγή καν, το ανοίγουμε. Όχι, εντάξει. Θες να παίζεις laser tag στο σπίτι σου? Θες να παίζεις laser tag παντού? Θες να μην κυνηγάς πλέον τα βελάκια? Τελειώσανε, μαλάκα, όλα αυτά. Τελειώσανε, το καταλαβαίνετε. Το laser tag χωρίς γυλαίκο μπήκε στη ζωή μας.